Τις τελευταίες δύο μέρες κυκλοφορεί μια ιστορία στο Facebook. Έχω δει πολλούς φίλους να δημοσιεύουν αυτή την ιστορία σχετικά με τον Ωνάση που όταν είχε την Ολυμπιακή και συνήθισε να αγοράζει κουλούρια από ένα συγκεκριμένο κουλουρά. Και η ιστορία λέει ότι πήγε ο Ωνάση λοιπόν στον κουλουρά αυτό και του λέει ότι αν ο αριθμός των κουλουριών που έχεις είναι μονόσυζυγός, θα μου δώσεις όλα τα κουλούρια σου. Αν όμως δεν το βρω, θα σου δώσω 5.000 δραχμές. Συνεχίζει λοιπόν η ιστορία και λέει ότι ο κουλουράς αρνήθηκε αυτή την πρόταση. Και τότε η ιστορία λέει ότι ο Νάσης γύρισε και του είπε ότι γι' αυτό θα είσαι μια ζωή κουλουράς. Και συνεχίζει αυτή η δημοσίευση και λέει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να είναι σίγουροι ότι θα είναι δυστυχισμένοι παρά να ρισκάρουν στο να γίνουν ευτυχισμένοι. Και να σου πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε και τόσο πολύ αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω αν είναι πραγματική ή όχι. Δεν μου άρεσε γιατί. Καταρχήν, δεν βλέπω κάτι κακό στο να είναι κάποιο κουλουρά. Οπότε και το να είναι κάποιο για πάντα κουλουρά είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Όπως και δεν βρίσκω κακό το να είναι κάποιος πολύ πετυχημένος και βαθύπλουτος όπως ήταν και ο Νάσης. Και τα δύο είναι πολύ καλά. Έτσι όπως το λέει η ιστορία του, το είπε ο Νάσης ότι γι' αυτό θα είσαι για πάντα κουλουράς, το λέει σαν κάτι υποτιμητικό, σαν κάτι αρνητικό. Και αυτό δεν μου άρεσε γιατί ξαναλέω ότι δεν θεωρώ ότι είναι κάτι κακό να είναι κάποιος κουλουράς. Κάποιοι πρέπει να μας πουλάνε για τα κουλούρια τους. Από την άλλη είναι ότι ο κουλουράς, αν έχανε τα κουλούρια της ημέρας, πιθανόν να μην είχε άλλα χρήματα να ζήσει. Οπότε ναι, μεν μπορεί να μην ρίσκαρε για κάτι καλύτερο, να πάρει 5.000 δραχμές χωρίς να χρειαστεί να κάνει τίποτα τη δεδομένη μέρα, να ρισκάρει. Αλλά από την άλλη, αν έχανε, δεν θα είχε χρήματα να αγοράσει τα κουλούρια της επόμενης ημέρας. Και μπορεί να αναγκαζόταν να κλείσει την επιχείρησή του επειδή μπήκε στη διαδικασία του τζόγου. Η επιτυχία της επιχείρησης δεν έχει να κάνει με τζόγο. Έχει να κάνει με το να επενδύεις σε ένα προϊόν το οποίο πιστεύεις και το οποίο ξέρεις να δουλεύεις και στο οποίο θα αφιερώσεις και θα επενδύσεις και χρόνο, όχι μόνο χρήματα. Άρα λοιπόν ο κουλουράς για μένα δεν πήρε τη λάθος απόφαση. Μπορεί και εγώ τότε σύμφωνα με την ιστορία να είμαι καταδικασμένος να είμαι για πάντα κουλουράς ή να είμαι καταδικασμένος στο να μην κερδίσω πολλά πολλά πράγματα επειδή δεν ρίσκαρα. Μία ερώτηση που κάνω πολύ συχνά σε ανθρώπους οι οποίοι μου μιλάνε για ρίσκο είναι η εξής. Πόσα χρήματα θα ήσουν διατεθειμένος να χάσεις? Ο Brian Tracy λέει ότι ποτέ δεν θα πρέπει να έχεις στο νου σου, στο μυαλό σου ότι έχω ένα περιθώριο χρημάτων που μπορώ να χάσω. Γιατί αν να χάσεις λίγα μπορεί να χάσεις και πολλά. Άρα η επιχείρηση δεν χτίζεται μέσω τζόγου, μονάζιγα, χτίζεται μέσω συνέπειας, πειθαρχίας, σκληρής δουλειάς, επιμονής και το να κάνεις κάτι το οποίο σε γεμίζει. Και μπορεί για τον κουλουρά το να πουλάει κουλούρια να είναι κάτι που τον γεμίζει, μπορεί να είναι κάτι που αγαπάει να κάνει. Okay. Αυτή ήταν η άποψή μου σχετικά με την ιστορία που κυκλοφορεί τις τελευταίες 2-3 μέρες στο Facebook. Ποια είναι η άποψή σου? Γράψε μου αν θέλεις κάτω στα σχόλια και θα χαρώ να το συζητήσουμε. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια! Yeah.